Γεια σας αγαπημένοι φίλοι και αγαπημένες φίλες. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Σήμερα είναι μια έτσι, πολύ όμορφη μέρα. Είναι η γιορτή των ερωτευμένων, 14 Φεβρουαρίου, οπότε χρόνια πολλά σε όλους. Να είστε καλά με την αγάπη σας, με τον ερωτά σας και να μην τη γιορτάζετε μόνο μία φορά το χρόνο, επειδή είναι 14 Φλεβάρι, έχει καθοριστεί να γιορτάζουν οι ερωτευμένοι, αλλά να γιορτάζετε κάθε μέρα και να είστε κάθε μέρα αγαπημένοι και καλά. Επίσης, να πούμε χρόνια πολλά στη Βαλεντίνα, στον Βαλεντίνο, και σε όσους είχαν γιορτές τις προηγούμενες ημέρες. Και να υπενθυμίσω το τηλέφωνο του υπηκού ομίλου αλλά και το τηλέφωνο της εκπομπής 693 29 11 143. Εκεί μπορείτε να μας στέλνετε είτε τις ερωτήσεις σας, είτε κάποια ιδέα που πιθανόν να έχετε, είτε κάποια βοήθεια που χρειάζεστε με κάποιο ζωάκι σας. Να πούμε ότι συμπαραστεκόμαστε αμέριστα στην καταστροφή που έχει συμβεί τόσο και στην Τουρκία όσο και στη Συρία και ευχόμαστε να βγουν όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι ζωντανοί από αυτή την καταστροφή και καλό θα είναι να μην στο βωμό του χρήματος να μην θυσιάζονται υλικά και να γίνονται όπως πρέπει να γίνονται τα κτίρια και να παρέχεται στους ανθρώπους η στέγη με όλη τη σημασία της λέξεως και να μην πέφτουν σαν τραπουλόχαρτα σε τέτοιες καταστροφές. Μερούλα μου. Και εγώ με τη σειρά μου να ευχηθώ χρόνια πολλά για τη μέρα που είναι, μεγάλη μέρα γιορτής για τις σχέσεις, για τους ερωτευμένους, για την αγάπη, αλλά το σπουδαίο θα είναι να είστε όλο το χρόνο αγαπημένοι, όχι μόνο την ημέρα της συγκεκριμένη. Να μπορείτε να δίνετε και να παίρνετε την αγάπη που σας αξίζει. Και μαζί με εσάς, δώστε και την αγάπη στα ζωάκια σας. Εγώ και με τη σειρά μου θα πω και εγώ για τους δυστυχισμένους ανθρώπους που βρήκαν τραγικούς θανάτους στις οικογένειές τους, στη ζωή τους, στους φίλους τους, από τον τραγικότατο σεισμό που έγινε στη Τουρκία και στη Συρία. Και να πω ότι ο Ειδικός Όμιλος πάντα, ο Ειδικός Όμιλος Νομού Ιωαννίνων, όπως πάντα σε όλους τους που χρειάζονται, σε όλους τους ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια, έτσι και τώρα μαζεύει πράγματα, ό,τι μπορεί ο καθένας, είτε από τρόφιμα, είτε ρούχα, είτε κουβέρτες, είτε οτιδήποτε άλλο που μπορεί να συσκευαστεί και να φύγει για τα συγκεκριμένα κράτη, να επικοινωνήσετε με εμάς για να μπορέσουμε να τα συλλέξουμε. Στο 693-29-11-143. Να κάνουμε μια μικρή παρένθεση, να αποδώσουμε και φόρο τιμής τα σκυλιά διασώστες, ναι, που μαζί με τα πληρώματα κάνουν και αυτά εξαιρετική δουλειά και επίσης να ευχηθούμε καλό παράδεισο στον σκύλο τον διασώστη Προτέο, ο οποίος πέθανε εν ώρα καθήκοντος, ένας από τους σκύλους διασώστες του Μεξικανικού στρατού και ενώ βρισκόταν στην Τουρκία σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας της χώρας. Σύμφωνα λοιπόν με ανεπίσημες πηγές, φαίνεται ότι ο σκύλος παρασύρθηκε από μια κατολίσθηση ενώ αναζητούσε ανθρώπους στα συντρίμμια στο Αϊνταμάν της Τουρκίας, ενώ υπάρχουν και αναφορές πως έφυγε από εξάντληση. Για την ώρα δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για τα αίτια θανάτου του. Ο θάνατος του σκύλου διασώστη έφερε θλίψη στη χώρα. Τα μέλη του Μεξικανικού στρατού αλλά και της πολεμικής αεροπορίας εκφράζουν τη θλίψη τους και την απώλειά τους για τον σύντροφό τους, τον σκύλο Προτέο. Και συγκεκριμένα αναφέρουν σε μια ανακοίνωσή τους: «Εκπλήρωσε την αποστολή σου ως μέλος της Μεξικανικής Αντιπροσωπείας στην έρευνα και τη διάσωση των αδελφών μας στην Τουρκία. Σε ευχαριστούμε για το ηρωικό σου έργο». Από την πλευρά του Υπουργός Εξωτερικών Μαρσέλο Εμπράρτ εξέφρασε επίσης τη θλίψη για την απώλεια του Προτέο και τον ευχαρίστησε για το έργο του. «Λυπάμαι για το θάνατο του Προτέο, ανέβασε ψηλά το όνομα του Μεξικού και του λαού μας», ανέφερε σε ένα μήνυμά του στο Twitter. Τα σκυλιά διάσωσης έχουν κερδίσει την αγάπη των Μεξικανών από το σεισμό της 19ης Σεπτεμβρίου 2017, μεταξύ των οποίων ξεχώρισε η Φρίντα, ένα λαμπραντόρ που συμμετείχε σε πολλές αποστολές διάσωσης και βρήκε 55 ανθρώπους, 12 από αυτούς ζωντανούς.
Επίσης, γενικά το Twitter έχει γεμίσει μηνύματα αγάπης για τον τετράποδο φίλο, αλλά, που είναι και διασώστης. Όχι μόνο για αυτόν, για όλους τους σκύλους διασώστες, όπως άλλη μία σκυλίτσα που είναι διασώστης και επιχειρεί στην Τουρκία. Κόπηκαν οι πατούσες της από τα χαλάσματα και οι τέσσερις πατούσες τους. Οι διασώστες την αποτραβήξανε, της στυλίξανε τα πόδια με πανιά και με ταινία, ναι, με γάζες και ταινία για να, και την κρατήσανε να σταματήσει και μόλις ένιωσε ότι τα ποδαράκια της δεν πονάνε, ξαναμπήκε στα χαλάσματα να βρει ανθρώπους. Είναι πραγματικά θλιβερό να βλέπεις θλιβερό, όχι με την έννοια θλιβερό με τους ανθρώπους. Ενώ μας αρέσει, και μιλάω για όλους τους ανθρώπους, μας αρέσει να βλέπουμε σκυλιά, διασώστες, ναι, και πρέπει να τρέξουν, να κάνουν τα σκυλιά έτσι και αλλιώς. Μόλις όμως δούμε ένα σκυλάκι, είτε έξω στον δρόμο, είτε πεινασμένο, είτε έξω από το σούπερ μάρκετ, αυτό, ναι, όπως είδα και μια λιζάντα, εμένα με θέλεις να κάνω να διασώσω, αλλά δεν με θέλεις μαζί σου, δεν με πολεμάς όταν με βλέπεις στο σούπερ μάρκετ, με πολεμάς όταν με βλέπεις σε άλλες αίθουσες, με πολεμάς όταν με βλέπεις σε γραφεία. Άρα πρέπει ίσως και εμείς να βάλουμε λίγο μεγαλύτερη ανθρωπιά σε αυτά που μας προσφέρουν τη ζωή τους όταν τη χρειαζόμαστε. Γιατί πραγματικά αν αναδρομήσουμε σε όλες τις καταστροφές, τα σκυλιά είναι πρώτα. Και επίσης να συνεχίσω για τον Πρωτέο, ο οποίος πέθανε εν ώρα καθήκοντος, ο σκύλος διασώστης, ότι στην τελετή μνήμης για τον ηρωικό σκύλο, μάλλον αποδόθηκαν τιμές ήρωα, και στην τελετή που έγινε, οι πυροσβέστες φώναζαν Πρωτέο παρόν. Μάλιστα. Είναι πραγματικά συγκινητικό. Ναι. Και όσο γίνεται περισσότερο να έχουμε τέτοιους σκύλους που μπορούν να βοηθούν είτε στα χαλάσματα, είτε σε πυρκαγιές, είτε σε οποιαδήποτε καταστροφή άθελη που γίνεται εναντίον της ανθρωπότητας. Εκεί θελημένη ακόμα, βλέπεις ότι τα σκυλιά διασώστες είναι που είναι μπροστά και δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτόν και όπως είδαμε και τη ζωή τους. Γιατί τα σκυλιά δεν θα κουράστηκαν, δεν θα πουν υποφέρω, δεν θα μπουν στον βωμό του προβλήματος χωρίς να σου πουν δώσουν ανταπόδοση. Ναι, ακριβώς. Και να μείνουμε λίγο στο συγκεκριμένο θέμα. Πώς οι τετράποδοι ήρωες φαίνονται τη ζωή στα χαλάσματα της Τουρκίας. Γιατί όλες είναι πραγματικά ενδιαφέρον και νομίζω και ενδιαφέρει και όλους. Ακριβώς. Ένας εκπαιδευτής σκύλων με ειδίκευση στη διάσωση και την έρευνα μίλησε σε συνέντευξη και είπε για τους σκύλους οι οποίοι πραγματικά φαίνονται τη ζωή και βρίσκουν τους ανθρώπους κάτω από τα χαλάσματα. Η μάχη που δίνεται τις τελευταίες ημέρες στα χαλάσματα των περιοχών της Τουρκίας αλλά και της Συρίας που επλήγησαν από τον καταστροφικό σεισμό είναι άνηση. Ο αριθμός των νεκρών έχει υπερβεί τις 15.000 και στις δύο χώρες ο χρόνος δυστυχώς τελειώνει. Ομάδες διάσωσης από όλο τον κόσμο μαζί με Τούρκους διασώστες αλλά και απλούς πολίτες ψάχνουν κάποια τελευταία ίχνη ζωής στις ισοπεδωμένες περιοχές. Στη μάχη όμως δεν είναι μόνοι τους. Έχουν μαζί τους τους πιστούς τους φίλους οι οποίοι διαθέτουν 100.000 φορές καλύτερη. Είναι 100 φορές μάλλον, 100.000 φορές καλύτεροι από τους ανθρώπους, καθώς μπορούν να σκαρφαλώσουν, να σκάψουν, να τρέξουν πολύ γρήγορα ακόμη και από τον καλύτερο διασώστη του κόσμου. Ο λόγος για περισσότερους από 100 εκπαιδευμένους σκύλους διάσωσης και έρευνας, οι οποίοι βρίσκονται στην Τουρκία και τη Συρία, με πρωταρχικό σκοπό να εντοπίσουν ζωντανούς μέσα στα χαλάσματα. Το έργο τους όμως δεν θα διαρκέσει πολύ ακόμα, καθώς σειρά έχουν οι σκύλοι που έχουν εκπαιδευτεί να μυρίζουν το θάνατο.
Σχεδόν όλες οι ομάδες διάσωσης που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Τουρκία και τη Συρία έχουν μαζί τους σκύλους. Η Ελλάδα έχει στείλει 3 σκύλους διασώστες, ενώ από τις υπόλοιπες χώρες ξεχωρίζει το Μεξικό, που έστειλε 16 σκύλους διάσωσης με τους εκπαιδευτές τους, καθώς και η Κροατία και η Ελβετία με 10 και 14 σκύλους αντίστοιχα. Πώς εκπαιδεύονται? Οι σκύλοι της ΕΜΑΚ ξεκινούν την εκπαίδευσή τους από 5 μηνών, δεν ανήκουν σε συγκεκριμένη ράτσα, καθώς ο κάθε σκύλος έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες. Τα μαλινουά είναι εκπληκτικά σκυλιά, αλλά ορισμένες φορές είναι ατίθασα. Η γερμανική πιμενική είναι εξαιρετικά υπάκουη, όπως και τα λαμπραντόρ. Σε γενικές γραμμές, οι αρσενικοί σκύλοι έχουν περισσότερη εντοχή, αλλά τα θηλυκά είναι πιο έξυπνα. Αναφέρουν στην συνέντευξή τους πηγές της ΕΜΑΚ, επισημένοντας πως η εκπαίδευσή τους γίνεται σε στάδια. Η εκπαίδευση γίνεται σε ερείπια, όπου οι σκύλοι ψάχνουν να βρουν τους εκπαιδευτές τους, οι οποίοι κρατούν στα χέρια τους συνήθως ένα μπαλάκι. Όλη η διαδικασία γίνεται μέσω του παιχνιδιού και κάθε φορά η εκπαίδευση υλοποιείται σε διαφορετικά κτίρια. Κάθε 6 χρόνια οι σκύλοι και οι εκπαιδευτές τους αξιολογούνται από τους επικεφαλείς της υπηρεσίας, επισημαίνουν οι ίδιες πηγές. Μισή ώρα έρευνας από σκύλο αντιστοιχεί σε 3 ώρες ανθρώπινο περπάτημα. Η συμμετοχή των σκύλων στις αποστολές διάσωσης είναι καθοριστική σημασίας, καθώς έρευνες έχουν δείξει πως μισή ώρα ψάξιμο από το σκύλο αντιστοιχεί σε 3 ώρες περπάτημα ενός ανθρώπου. Εκτός αυτού, οι σκύλοι έχουν 100.000 φορές πιο ευαίσθητη όσφρηση από τον άνθρωπο εξαιτίας των 300 εκατομμυρίων σχετικών υποδοχών που έχουν στις μύτες τους. Εμείς διαθέτουμε περίπου 6 εκατομμύρια. Επιπλέον διαθέτουν, όπως και τα περισσότερα ζώα, ένα ειδικό όργανο που λέγεται όργανο του Τζέικομψον. Βρίσκεται πίσω από τον ουρανίσκο και τους βοηθά να ανιχνεύσουν ορμόνες, φερορμόνες και άλλες χημικές ουσίες που απελευθερώνονται από έναν οργανισμό. Ωστόσο, το γεγονός ότι ένα σκύλος έχει πολύ καλή όσφρηση δεν τον κάνει αυτομάτως ικανό να συμμετάσχει σε μια αποστολή διάσωση. Χρειάζεται χρόνια εκπαίδευση προκειμένου να μπορεί να λάβει μέρος σε τέτοιες επιχειρήσεις. Οι σκύλοι έρευνας και διάσωσης χωρίζονται σε 3 κατηγορίες. Σε εκείνους που εκπαιδεύονται στην ανοιχτή ορεινή έρευνα, σε όσους συμμετέχουν σε αποστολές σε περίπτωση χιονοστιβάδας και στους σκύλους που εκπαιδεύονται στο υγρό στοιχείο, αναφέρει ο Νικόλος Βαβάτσικος, εκπαιδευτής σκύλων με ειδίκευση στην έρευνα και τη διάσωση. Οι συγκεκριμένοι σκύλοι ονομάζονται σκύλοι εργασίας και είναι έτοιμοι επιχειρησιακά όταν ολοκληρώσουν τα 2 τους χρόνια. Τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν είναι να είναι κοινωνικοί και να μην φοβούνται. Στο χώρο εκπαίδευση των σκύλων, διάσωση, θα δούμε διάφορες σύραγγες, σκάλες, κούνιες και πολλών άλλων ειδών εμπόδια που ενδεχομένως να συναντήσουν κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Προσθέτει ο ίδιος, επισημένοντας πως υπάρχει ολόκληρη φιλοσοφία από πίσω, καθώς οι σκύλοι διάσωσης έχουν συνδυάσει τα σημαντικότερα πράγματα στη ζωή τους με τον άνθρωπο, οπότε ουσιαστικά είναι απόλυτα πιστοί στον εκπαιδευτή τους. Η μέθοδος Air Scanting. Ο Νίκος Βαβάντζικος επισημαίνει πως υπάρχουν διάφοροι τύποι εκπαίδευσης που μπορεί να ακολουθήσει κάποιος, αλλά ο πιο συνηθισμένος ονομάζεται Air Scanting. Οι σκύλοι που μαθαίνουν αυτή τη μέθοδο ουσιαστικά εκπαιδεύονται στο να βρίσκουν ζωντανούς ανθρώπους σε βουνό, σε δάσος, σε πάρκο ή σε αστικό περιβάλλον. Οι σκύλοι εργάζονται συνήθως χωρίς λουρί μαζί με το χειριστή τους και δεν χρειάζονται δείγμα από ρούχα ή άλλο αντικείμενο με τη μυρωδιά του ατόμου που αναζητούν. Επίσης, οι συγκεκριμένοι σκύλοι είναι σε θέση να επιχειρούν σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες για αρκετές ώρες, αγνοώντας περισπασμούς όπως άγρια ζώα, αλλά και παράξενους θρύβους. Οι σκύλοι διάσωσης έχουν κάνει χιλιάδες τέτοιες ασκήσεις πριν βρεθούν σε μια πραγματική αποστολή. Στο τέλος της άσκησης, ο εκπαιδευτής πάντα επιβραβεύει το σκύλο του. Ωστόσο, σε δύσκολες συνθήκες, όπως τώρα στην Τουρκία και τη Συρία, κάτι τέτοιο μπορεί να είναι δύσκολο να γίνει. Αυτό φυσικά δεν θα αποτρέψει έναν εκπαιδευμένο σκύλο από το να συνεχίσει να ψάχνει στα ερείπια, αναφέρει ο κ. Βαβάτσικος, επισημένοντας πως οι σκύλοι εργασίας αποσύρονται στην ηλικία των 10 ετών. Την ίδια ώρα, φωτογραφίες με σκύλους διάσωσης που ψάχνουν ανθρώπους στη συντρίμια κάνουν το γύρο του διαδικτύου και υπενθυμίζουν πως όταν μιλάμε για λαμπραντόρ είτε για golden retriever είτε για γερμανικό πιμενικό, ο σκύλος δεν είναι μόνο ο πιο πιστός φίλος ενός ανθρώπου. Πολλές φορές είναι και ο σωτήρας του. Φοβερό. Αυτό. Φοβερό, συγκινητικό, συγκινησιακό, όλα μαζί. Ακριβώς. Οπότε αποδίδουμε ένα φόρο τιμής και στους ανθρώπους και στους σκύλους διάσωσης, γιατί είναι πολύπλευροι και πολύ σημαντικοί και εξαιρετικά βοηθητική η συνδρομή τους. Και πρέπει, ναι, γιατί δεν υπάρχει. Θα ήταν πολύ δύσκολα. Για να βρεις επιζώντες όταν μια πολυκατοικία ή ένας ουρανοξύστης ή μία πολύ, ναι, όροφη πολυκατοικία με 12 ορόφους όπως έπεσαν, είναι δυνατόν τώρα να βρουν ζωντανούς στο ισόγειο που υπήρχε η πολυκατοικία, η 12 όροφη, σίγουρα σε πιο καλή θέση θα βρίσκονται τα διαμερίσματα, τα πιο
πιο ψηλά, 10 και 10, παρά αυτός που βρίσκεται στο ισόγειο. Ναι. Άρα η σκύλη είναι όντως βοηθή. Ακριβώς. Και βλέπουμε ότι πόσες στρατηγικές υπάρχουν και ότι δεν είναι όλοι οι σκύλοι διάσωσης της ίδιας κλάσης. Άλλοι είναι για το νερό, ναι, υγρού στοιχείου, άλλοι είναι ορεινής έκτασης, ανάλογα, άλλοι είναι για το χιόνι, άλλοι μυρίζουν τη ζωή και άλλοι είναι εκπαιδευμένοι να μυρίζουν το θάνατο για να μπορούν να βρούνε σωρούς μετά και πτώματα. Ναι, είναι εξαιρετικό. Θα ήθελα να βρεθούν περισσότεροι ακόμα ζωντανοί. Ναι. Παρά να... Το άκουγα, διάβασα μάλλον, ότι πιο πολλοί επιχειρούν οι διασώσεις στην Τουρκία παρά στη Συρία, γιατί υπάρχει εμπάργκο στη Συρία και δεν δέχτηκε, δεν έδωσαν την άδεια οι ίδιοι Σύριοι να μπουν μέσα για να γίνουν οι διασώσεις. Οπότε είναι λίγο παρατημένη περιοχή από τη μεριά της Συρίας και πιο πολλές επιχειρήσεις γίνονται στην μεριά της Τουρκίας από η θελημένη άποψη των Συρίων. Από ό,τι κατάλαβα, συγχωρήστε με αν κάνω λάθος, αλλά από ό,τι κατάλαβα, δεν έδωσε την εντολή να μπουν μέσα για να ξεκινήσουν τις διασώσεις. Και χάθηκαν ζωές στο... Προφανώς. Θέλω μάλιστα να συνεχίσουμε. Να πούμε τα χαιρετίσματα από τη Βικτωρία, την Αλίκη, τη Φρόσο, τη Γιάννα, τον Νικόλα, τη Γεωργία, τον Βίκτορα, τον Δημήτρη, τη Γεστημανή, τον Μάκη, από Ιωάννινα, από Αγρίνιο, το Λευτέρη, τη Βαγγελιό, την Αριάδνη, το Φώτη, το Γιώργο, την Πινελόπη, την Πελαγία, την Αντιγόνη και τον Κοσμά. Από Άρτα, τον Ηλία, την Μερόπη, την Άννα, τη Λευτερία, τον Γρηγόρη, την Ιλιάνα, τη Μαρία, τη Ματίνα, τη Ροδούλα και την Κωνσταντίνα. Από Μεσολόγγι, η Λευτερία, τη Μάρο, τη Σοφία, τον Άρη, τον Κώστα, τον Δήμητρα, τον Μίτσο, την Ελένη, τον Χρήστο, τη Βίκη, τον Νικηφόρο και τον Πελοπίδα. Από Θεσπρωτεία, την Δική, το Βαγγέλη, τη Μάρθα, την Πόπη, τον Νίκο, την Νίκη, τον Λάμπρο, την Ανδρομάχη και από Πρέδεσα, τη Λαμπρινή, τον Ζήση, τον Φάνο, την Αθανασία, την Μάχη, την Μέρη, την Αλέκα, την Αλεξάνδρα, τον Σπύρο και την Νιτιά. Να στείλω, όπως μας τα έχουν δώσει στα μνήματα, τα χρόνια πολλά για την ημέρα που είναι, από τη Βιβί στον Νίκο, από τη Χρύσα στο Γιάννη, από τη Μελπομένη στο Χρήστο, από τον Γιάννη στον, από τη Γιάννα στον Ορέστη, από τη Φωτούλα στο Γρηγόρη, από τον Νίκο στη Μέρη, από τον Χρύσανθο στην Κατερίνα, από τον Ανέστη στη Βάσο, από την Ανθούλα στον Άρη, από τον Δημήτρη στην Άντα, από την Ανέτα στο Γιώργο, από τον Βαγγέλη στη Λίτσα, από την Αριστεία στον Κώστα, από τον Λευτέρη στη Ροδούλα, από τον Ηλία στην Πόπη, από την Αγλαία στον Αντώνη, από τον Αλέκο στη Σωτηρία, από την Αυγή στον Νίκο, από την Ελένη στον Κώστα, από την Ειρήνη στον Στέφανο, από την Αγάπη στον Άρη, από τη Σοφία στον Πάρη, από τον Γιάννη στη Ροδιά και από τον Πέτρο στη Λευτερία. Πολύ ωραία. Ξέρεις ότι η μέρα του Αγίου Βαλεντίνου για τις Ινδίες, καθώς και η μέρα των ερωτευμένων, θα αντικατασταθεί από την ημέρα Αγκαλιάς Αγελάδας. Όχι, δεν το ήξερα αυτό. Λοιπόν, θα σας το πω εγώ, φίλοι μας. Η Αγελάδα είναι ένα ιερό ζώο για τους Ινδούς και σύμφωνα με το περιοδικό Time, το Κρατικό Συμβούλιο Προστασίας των Ζώων της Ινδίας κάλεσε τους πολίτες στις 14 Φεβρουαρίου, αντί για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, να γιορτάζουν την ημέρα Αγκαλιάς της Αγελάδας. Χαρακτηριστικά, μάλιστα, η κυβέρνηση αποκάλυψε τις αγελάδες ραφοκοκαλιά του Ινδικού πολιτισμού και της αγροτικής οικονομίας, αναφέροντας ότι το αγκάλιασμα των αγελάδων θα φέρει συναισθηματικά πλούτο και θα αυξήσει την ατομική και συλλογική ευτυχία. Το αγκάλιασμα των αγελάδων θα βοηθούσε στην αντιμετώπιση της απειλής για τις βεδικές παραδόσεις, οι οποίες προέρχονται από τα αρχαία θρησκευτικά ινδουιστικά κείμενα των Βέδων,
που αντιμετώπισαν σχεδόν εξαφάνιση λόγω του εκδικητισμού. Και όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει όνειρο όταν αγαπάς, όταν υπάρχει η μέρα των ζώων και αγκαλιάζεις το ζώο, την αγελάδα, θα αγκαλιάσεις κάποια στιγμή τους ανθρώπους με την ίδια αγκαλιά. Βέβαια, αυτό δεν είναι απόλυτο, αλλά η Ινδία προσπαθεί να το επιχειρήσει, να γίνει. Ωραία. Έχεις να μας πεις κάτι για τον Βαλεντίνο άλλο? Ναι, θα πω. Α, έχεις. Καλά. Ενώ, πριν αλλά... μας πεις για τον Βαλεντίνο. Ξέρεις ότι έχουν το ελαιόλαδο, γνωρίζουμε όλοι ότι είναι από τα πολύ καλά, μάλλον από τα καλύτερα έλαια και είναι και θεραπευτικό κατά κάποιο τρόπο για τους οργανισμούς, έτσι. Βεβαίως, για το στομάχι ειδικά, άμα παίρνεις μια κουταλιά το πρωί. Πολύ καλά. Κάνει πάρα πολύ καλό στο στομάχι. Όπως και διάφορα αρωματικά φυτά που επίσης έχουν ευεργετικές δράσεις για τους οργανισμούς. Και στην υπηρεσία λοιπόν της υγείας των αλόγων είναι το ελαιόλαδο και τα αρωματικά φυτά. Κρέμα για το έλκος των υποειδών ετοιμάζει το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και βέβαια θα ακολουθήσουν, βέβαια αυτό είναι, δεν έγινε τώρα, είναι παλαιότερο, οπότε έχουν ακολουθήσει και οι μελέτες και οι διάφορες εφαρμογές επάνω σε ασθένειες. Η μελέτη γενικότερα στοχεύει στα άλογα γιατί υποφέρουν από γαστρεντερικές διαταραχές και παθογένειες και το ριγανέλαιο αλλά και το ελαιόλαδο βοηθάει να ξεπερνάνε το στρες και να μην επιβαρύνεται ούτε το γαστρεντερικό σύστημα αλλά ούτε και η ψυχολογία τους. Το Ίδρυμα Μόρις σε έρευνες από το 1986 για τα ζώα αναφέρει ως κύρια αίτια θανάτου των αλόγων ότι είναι ο κολικός. Γενικότερα δαπανούνται μεγάλα ποσά για τη συγκεκριμένη ασθένεια και είναι δυνατόν να αξιολογηθούν πλήρως αφού εμπλέκονται στο κόστος της θεραπείας και ο χαμένος χρόνος από τους αγώνες. Υπήρχαν χρονιές κατά τις οποίες η βιομηχανία ασφαλειών υποειδών στη ΣΥΠΑ μόνο κατέβαλε περισσότερα από 16 εκατομμύρια δολάρια για αξιώσεις που σχετίζονται άμεσα με τους κολικούς. Οι κολικοί μπορεί να οφείλονται σε ασθένειες του εντερικού σωλήνα, σε λοιμώξεις και σε άλλα σημεία του σώματος όπως το ουρογεννητικό, αλλά και στις αναπνευστικές οδούς, αλλά και στην εγκυμοσύνη. Η βασική αιτία σχετίζεται βέβαια με τη διατροφή των ζώων. Τα συμπληρώματα διατροφής μπορούν να διευκολύνουν την πέψη των τροφών, αλλά και την αφομοίωσή τους. Όπως γίνεται αντιληπτό, εάν η προσπάθεια που καταβάλει το εργαστήριο τροφοδρεπτικών προϊόντων και λειτουργικών τροφίμων του Πανεπιστημίου στεφτεί με επιτυχία, τότε ανοίγεται ένας νέος κύκλος χρήσης του ελαιολάδου αλλά και του ουρανελαίου. Αυξάνεται γενικότερα η ζήτηση για φαρμακευτικά προϊόντα για τα υποειδή. Η ζήτηση βοτανικών συμπληρωμάτων πεπτικού ζωοτροφών αλλά και ενέργειας για άλογα αλλά και για ζώα συντροφιάς αυξάνεται καθώς λόγω της προτίμησης μεταξύ των εκτροφέων και των εκπαιδευτών για τα φυσικά προϊόντα υπάρχει μια σκέψη ότι αναμένεται να οδηγεί στην αύξηση της αγοράς φαρμάκων και συμπληρωμάτων που έχουν κατά βάση βιολογική σύσταση. Τα υγεία άλογα σε αυτούς τους τομείς παρέχονται την όθηση της βιομηχανίας στοιχημάτων αλλά και τυχερών παιχνιδιών που σχετίζονται υποδρομίες. Ως εκ τούτου, οι περισσότεροι εκπαιδευτές και κτηνοτρόφοι αλόγων υιοθετούν προηγμένα φαρμακευτικά προϊόντα για την πρόληψη των ασθενειών και τις εκάστοτε θεραπείες, έτσι ώστε τα άλογα να είναι πάντοτε σε καλή κατάσταση και έτοιμα για τους αγώνες. Γενικά, τα στοιχεία για την αγορά ελαιολάδου σε παγκόσμιο επίπεδο είναι γνωστά. Χρησιμοποιείται παγκοσμίως το ελαιόλαδο, δεν είναι κάτι που είναι κάποιο έλαιο που δεν χρησιμοποιείται. Και γενικότερα, αξίζει να αναφέρουμε πως τα άλογα αγώνων αποτελούν σημαντική επένδυση σε παγκόσμιο επίπεδο. Οπότε, τα ετήσια νούμερα βιομηχανίας υποειδών είναι πολύ μεγάλα, περίπου 300 δις δολάρια και 1,6 εκατομμύρια θέσεις πλήρους απασχόλησης σε όλο τον κόσμο. Οπότε, για να διατηρηθούν όλα αυτά, αν εκλείψουν τα άλογα από συγκεκριμένες παθογένειες, όπως είναι ο κολικός, που ξέρουμε πάρα πολύ καλά πόσο εύκολα μπορεί να είναι δύσκολος να διαχειριστεί και να έχει άσχημη κατάληξη, φαντάσου, λοιπόν, αν καθίσουμε και δούμε τα νούμερα, ότι μπορεί με την χρήση αυτών των προηγμένων βιολογικών φαρμάκων και ελαιολάδου και ριγανελαίου
να έχουμε και μείωση των κολικών, οπότε δεν θα υπάρχει και μείωση στις, στο ποσοστό των αλόγων, που θα υπάρχει μάλλον και μείωση στο ποσοστό των αλόγων που χάνονται από τον κολικό. Γιατί είναι πραγματικά άσχημη η πορεία του αλόγου στον κολικό, αν δεν το προλάβεις. Ναι. Και νομίζω ότι είναι τελείως άδικη. Ναι. Αυτό είναι, είναι αλήθεια. Είναι τελείως άδικο. Ναι, να χάνετε ένα άλογο από κολικό, αλλά είναι τόσο δύσκολο. Γενικά είναι, έχει φτάσει στα όρια της παθογένειας πια αυτό και είναι μια εξαιρετική δύσκολη κατάσταση, η οποία πρέπει να, να διαχειριστεί κατευθείαν, άμεσα, γρήγορα και να μην χάσεις χρόνο. Γιατί όσο χάνεις χρόνο, τόσο πιο δύσκολο μπορεί να... Πονάει δόντι κολικό. Ναι, σε οτιδήποτε, ναι. Πονάει στόμα κολικό, πονάει κεφάλι κολικό. Στρεσάρονται κολικό, όλα οδηγούν σε κολικό. Και μπορεί εγκυμοσύνη κολικό, δηλαδή είναι πολύ, πολύ σύνηθες και σε φοράδες εγκυμονούσες να βλέπουμε να παρουσιάζουν κολικούς. Γιατί τι γίνεται, η θέση που παίρνει σπλαχνικά το πουλαράκι, τι κάνει, αλλάζει ουσιαστικά όλη την θέση των σπλάχνων της εγκυμονούσας φοράδας. Δηλαδή μετακινείται και πιέζεται προς τα πάνω όλο το εντερικό, το στομάχι μπροστά και προς τα πάνω επίσης. Οπότε για να δημιουργηθεί ο χώρος να αναπτυχθεί το πουλαράκι, μάλλον αναπτυσσόμενο το πουλαράκι, δημιουργεί χώρο και όταν είτε δεν υπάρχει σωστή διαχείριση της φοράδας, είτε για τον οποιοδήποτε λόγο μπορεί να σου κάνει ένα κολικό. Και επίσης κολικό μπορεί να σου κάνει και αφού γεννήσει. Γιατί τι γίνεται, ενώ έχουν πάρει μια θέση αρκετούς μήνες τα σπλάχνα της φοράδας στο σώμα της, δηλαδή το έντερο είναι προς τα πάνω. Ξαφνικά όταν γίνεται η έξοδος του πουλαριού, αυτά όλα κατακριμνίζονται για να έρθουν ξανά στην αρχική του θέση. Αυτή η κατακρύμνηση όμως μπορεί να δημιουργήσει, απ' τη μία είναι σωστό γιατί θα επανέλθουν στην θέση τους, απ' την άλλη όμως η απότομη κατακρύμνηση που γίνεται στα εντόστια ουσιαστικά της φοράδας μπορεί να οδηγήσει σε κολικό ή σε ηλιαό, αναλόγως. Δεν είναι, θέλει μεγάλη προσοχή και θέλει να είστε απίκο. Πάμε, φτάσαμε, πάμε, φτάσαμε πάμε, στο διαφημιστικό μας διαλύμα. Πάμε λοιπόν σε ένα σύντομο απαραίτητο διαφημιστικό διαλυματάκι και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Περιμένετε εδώ, ραντεβού σε λίγο.